Ανανέωση και αξιοποίηση περισσότερων στελεχών είναι τα δύο στοιχεία που επικαλείται η Φόφη Γεννηματά για την ευνηδιαστική αποκαθήλωση Λοβέρδου από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Όμως αυτή η κίνηση ήρθε αφού ο Ανδρέας Λοβέρδος της αποκάλυψε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για την Προεδρία του Κίνηματος Αλλαγής. Δεν έχουν καμία σχέση με τις εσωκομματικές διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύ καθαρή η αντιπολιτευτική μας γραμμή και δράση και σε αυτή τη λογική προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερα στελέχη. Και ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα αυτής της απόφασης. Ο ίδιος ο βουλευτής πάντως φαίνεται να μην θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά, ενώ όταν ερωτάτε αν θα διεκδικήσει την ηγεσία, πέτα την μπάλα στην εξέδρα. Είπα πράγματι, όταν η επιλογή σου αυτή πιστεύεις ότι σου κάνει καλό, ότι κάνει καλό στο κόμμα, μια χαρά, προχωράμε. Το κλίμα το δικό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα είναι ένα κλίμα ενός ανθρώπου που θέλει να δει την παράταξή του να διπλασιάζει, να υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις της. Η καθαίρεση Λοβέρδου άνοιξε αυτόματα κύκλο εσωστρέφειας. Αυτοί που παραλαμβάνουν τη σκυτάλη στην εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή χαμηλώνουν τους τόνους, ενώ άλλοι ρίχνουν βέλη για την απόφαση της Προέδρου. Όπως ήμασταν πριν, έτσι θα συνεχίσουν και τώρα. Και νομίζω ότι και η δημόσια τοποθέτηση του Ανδρέα του Λοβέρδου δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Διαδέχομαι ένα σημαντικό στέλεχος που με την πολύχρονη παρουσία του στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της παράταξης επιτέλεσε σημαντικό έργο. Αυτός ο φαύλος κύκλος εσωστρέφειας πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Η απόφαση της Φόφης Γεννηματά ήταν δικαίωμά της, αλλά ακατανόητη. Έπρεπε να στηριχθεί ο αγώνος που έδωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος τόσα χρόνια και μάλιστα με τον ΣΥΡΙΖΑ να τον έχει διαρκώς στοχοποιημένο.